Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Το Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου. Είμαστε στο γήπεδο της Προοδευτικής, όπου ήρθαμε για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της Προοδευτικής. Η Προοδευτική έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για την καινούρια αγωνιστική χρονιά και για το νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Γενικό Αρχηγό της Προοδευτικής, τον κύριο Αλέκο Νταβέλη. Κύριε Νταβέλη, καλησπέρα. Καλή αγωνιστική χρονιά. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Ευχόμαστε έτσι, η ευχή όλων είναι να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά το πρωτάθλημα, χωρίς διακοπές, και να έχουμε και να υπάρχει και παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα. Βασική προϋπόθεση είναι αυτό, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να τελειώσει το πρωτάθλημα. Να μην έχουμε το περσινό φαινόμενο. Ευχή όλων είναι αυτό. Ωραία. Κύριε Νταβέλη, επιστρέψατε στην Προοδευτική. Εγώ έχω δηλώσει όλα μου τα χρόνια ότι είμαι σε ό,τι μου ζητηθεί, οι υπηρεσίες μου θα είναι στη διάθεση της Προοδευτικής. Οπότε δεν μπορούσα να αρνηθώ στο κάλεσμα αυτό που έγινε φέτος για να κάνουμε κάτι πολύ πιο καλύτερο. Όχι ότι πέρσι η ομάδα με αυτές τις συνθήκες που παρουσιάστηκαν δείξε πολύ καλό πρόσωπο. Πρωτάθλημα ενός γύρου, κύριε Νταβέλη, έτσι. Ήταν πρωτάθλημα ενός γύρου. Είχαν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και ο Αντώνης ο Καλαμάκης και ο Γιάννης ο Δραγουνάκης, τα παιδιά τα οποία είναι προοδευτικάνοι πάνω απ' όλα. Και εμείς ευελπιστούμε φέτος με την οργάνωση που έχει η Προοδευτική να πάμε ακόμα πιο ψηλά τον πύχη και να υλοποιηθούν οι προσδοκίες της ομάδας που δεν είναι άλλη από ότι να ανέβει η Προοδευτική και να τη δούμε σε ανώτερη κατηγορία. Παραπάνω καλή κατηγορία. Ωραία, άρα εσείς κρίνετε ικανοποιητική την πορεία της Προοδευτικής στο φετινό πρωτάθλημα του ενός γύρου. Ναι, το πρωτάθλημα του ενός γύρου ήταν πάρα πολύ καλή η πορεία. Και αν συνεχιζότανε και δεν σταμάταγε, πιστεύω ότι θα είχε πολύ περισσότερη και καλύτερη πορεία γιατί ήταν μέσα στα πλαίσια της ομάδας. Ωραία. Όλοι γνωρίζουμε την Προοδευτική, την ιστορία της Προοδευτικής. Δεν αρμόζει η Προοδευτική να είναι έτσι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η Προοδευτική είναι μια ομάδα με ιστορία, όπως το είπατε. Είναι μια ομάδα που είναι λάθος να είναι σε αυτές τις κατηγορίες και να ταλανίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω ότι θα πρέπει η Προοδευτική κάποια στιγμή να κάνει αυτή τη διαδικασία που της αρμόζει σαν ομάδα, να αναγεννηθεί από τις τάχτες της και να μπορέσει να πάει εκεί που της ανήκει, που είναι οι μεγάλες κατηγορίες. Κύριε Νταβέλη, τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για τις αναμνήσεις σας. Τι αναμνήσεις έχετε από την Προοδευτική, τώρα έτσι, τι μπορείτε να μου πείτε, τι σας έρχεται τώρα στη μνήμη έτσι. Εντάξει, η Προοδευτική είναι μια ομάδα με ιστορία. Η Προοδευτική, αν πάμε πίσω και να τρέξουμε στο παρελθόν, ήταν μια ομάδα που βγήκε τέταρτη στο Εθνικό Πρωτάθλημα το 1964. Έχει πολλές επιτυχίες που είχε και στην Αλφα Εθνική τα τελευταία χρόνια. Είναι μια ομάδα που της αρμόζει να είναι στα ψηλά σαλόνια του ποδοσφαίρου της Ελλάδος. Και από την περίοδο που ήσασταν κι εσείς. Τότε είχα την τύχη να παίξω με τα ιερά τέρατα της Προοδευτικής, με παίχτες όπως ο Σκούφος, Πετσαρία, Νικολακάκος, Καλής, Παπα-Νικολάος, Πετσέρης, Χατζιαθανασίου, Σκρυβάνος, πάρα πολλοί παίχτες με προϋπηρεσία, να το πούμε με απλά λόγια, στην Α' Εθνική κατηγορία και ήταν η χαρά μου, ήταν η τύχη μου, ήταν η ευτυχία να παίξω με αυτά τα ιερά τέρατα της ομάδας. Και οι φιλάθλοι της Προοδευτικής, η σχέση η δική σας με τους φιλάθλους της Προοδευτικής. Οι φιλάθλοι της Προοδευτικής είναι συνδεδεμένοι με την ομάδα της Προοδευτικής. Να φανταστείτε ότι τον καιρό τότε της Β' Εθνικής όταν έπεσε η ομάδα στις προπονήσεις ήταν 250 άτομα με 300 άτομα αρχόντουσαν και παρακολουθάγανε τις προπονήσεις της ομάδας. Που σημαίνει αυτό ότι αν η Προοδευτική, η ομάδα μας, δείξει αυτό που πρέπει να δείξει και πάει παραπάνω κατηγορία, οι φίλαθροι θα είναι γεμάτο το γήπεδο, δεν υπάρχει. Ακολουθάνε την Προοδευτική και έξω και μέσα και όταν έπεσε η Προοδευτική που ήταν στα τοπικά, πάλι ο κόσμος ακολουθούσε. Δεν σταμάτησε
Οι φιλάδες της προοδευτικής δεν έχουν σταματήσει να ακολουθούν την ομάδα σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Κύριε Νταβάλη, ένα-δύο παιχνίδια που σας έρχονται τώρα στη μνήμη και ακόμα τα έχετε ξεχωρίσει. Αγωνιστικά όταν έπαιζα, είχαμε έδρα το Καραϊσκάκι και είχαμε παίξει με την Καλαμάτα, είχαμε κερδίσει 2-1 με 20.000 κόσμο. Ήταν παιχνίδια που σημαδεύανε την ομάδα. Πώς αισθανθήκατε που επιστρέψατε τώρα, η πρώτη σας, την πρώτη μέρα όταν πατήσατε στο γήπεδο, όντας τώρα ως γενικός αρχηγός, πώς νιώσατε κύριε Νταβάλη, μετά από έτσι κάποιο διάστημα που... Υπήρχε ένα διάστημα αποχής, γιατί πριν 3 χρόνια ήμουν πάλι γενικός αρχηγός για 2 χρονιές. Σωστά. Μετά σταμάτησα, εγώ ξαναλέω και πάλι ότι εγώ είμαι στρατιώτης της προοδευτικής, όποτε μου ζητηθεί. Υπήρξε κάποια πικρία, κάποια... Όχι, βέβαια, ποτέ. Δεν υπήρχε πικρία. Εγώ απλά και μόνο όταν μου ζητηθεί, όποτε και εφόσον μου ζητηθεί, εγώ είμαι στρατιώτης και είμαι να βοηθήσω με όποιες δυνάμεις έχω, όποιες γνώσεις έχω, να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα σε αυτό το εγχείρημα, το έργο που πάει να πραγματοποιήσει. Ωραία. Τη φετινή σεζόν ήταν και ο κύριος Γρηγόρης Δράγαζης. Θα είναι και φέτος κοντά στην ομάδα. Ο Γρηγόρης ο Δράγαζης είναι ένα παιδί που από παιδάκι είναι μέσα στην προοδευτική. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά με την προοδευτική. Πάλι τώρα μπορεί να μην έχει θέση στην ομάδα, αλλά είναι δίπλα και μαζί μας σε οτιδήποτε είναι να βοηθήσει την ομάδα. Διότι... Ό,τι και να του ζητηθεί, θα είναι δίπλα ο Γρηγόρης. Ανέφερα τον κύριο Δράγαζη, διότι αυτός έτρεξε φέτος στην ομάδα, συν το τεχνικό δίδυμο, έτσι, τον κύριο Δρακονάκη Δρακονάκη. Ναι, είναι, σα λέω και πάλι, είναι 3 παιδιά, Δράγαζης, Καλαμάκης και Δρακονάκης, είναι προοδευτικάνοι πάνω απ' όλα και όποτε του ζητηθεί να βοηθήσουν την προοδευτική, χωρίς καμία σκέψη το κάνουν. Ωραία, λοιπόν, τώρα ένα καινούριο ξεκίνημα, έτσι, την καινούρια σεζόν για την προοδευτική με νέο προπονητή τον Δημήτρη Αρναούτη. Είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, αρχής γενομένης από τον πρόεδρο, τον κύριο Αραμπατινό. Υπάρχει συμβούλιο, διοικητικό συμβούλιο, υπάρχει οργάνωση και πιστεύουμε ότι με αυτές τις διαδικασίες, με τον Αρναούτη, τον Δημήτρη, ένα καταξιωμένο προπονητή στις κατηγορίες και παραπάνω κατηγορίες, ότι μπορεί και με τους παίχτες που θα αποκτήσουμε, γιατί κακά τα ψέματα, θα πρέπει η ομάδα να οργανωθεί και με παίχτες. Χωρίς παίχτες δεν μπορεί να κάνεις αυτό που θέλεις και τους στόχους, να υλοποιήσεις τους στόχους που έχεις. Πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και θα υλοποιήσουμε τους στόχους μας, που δεν είναι άλλοι από το να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Άρα στόχος, κύριε Νταβάλη, στο φετινό πρωτάθλημα θα είναι ξεκάθαρα η άνοδος? Καμία ομάδα όταν ξεκινάει δεν βάζει στόχο για να πέσει, ούτε για να πάει να κάνει μια καλή πορεία. Εμείς έχουμε βάλει στόχο όσο πιο ψηλά γίνεται να βγούμε, από εκεί και μετά αν θα πραγματοποιηθεί πιστεύω και εύχομαι ότι θα το πραγματοποιήσουμε. Ωραία. Διανύουμε τώρα τη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας, έτσι, κύριε Νταβάλη? Ναι, είναι η δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας. Από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίζουν και τα φιλικά. Αρχίζει γενομένη με τον Πανελλήνιακο. Θα παίξουμε εδώ στο γήπεδό μας. Α, είναι το πρώτο φιλικό. Το πρώτο φιλικό. Πότε? Θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, για να μην κάνω λάθος την ημέρα. Άρα με τον Πανελλήνιακο εδώ στο γήπεδο της προοδευτικής. Εδώ στο γήπεδό μας. Πάμε τώρα στο κομμάτι της ενίσχυσης της ομάδας. Θα γίνουν μεταγραφές έμπειροι παίκτες, εγνωσμένης αξίας, έτσι? Αυτό έχει να κάνει με τις προτάσεις του προπονητή, σε συνεργασία και με τον πρόεδρο. Κοιτάμε να ενισχύσουμε την ομάδα εκεί που χρειάζεται, για να μπορέσουμε με έμπειρους παίκτες, παράλληλα και με ταλαντούχους νέους ποδοσφαιριστές, για να μπορέσουμε να είμαστε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους. Οι μεταγραφές πότε θα ανακοινωθούν, κύριε Νταβάλη? Αυτό θα το αποφασίσουμε στο άμεσο μέλλον και θα ανακοινωθούν όλοι μαζί.
Ωραία. Υπάρχουν απουσίες από τις προπονήσεις ή όλοι οι παίκτες συμμετέχουν κανονικά? Όλο το δυναμικό της ομάδος είναι καθημερινά στο γήπεδο. Έχουμε ξεκινήσει εργομετρικά, έχουμε ξεκινήσει αιματολογικές διαδικασίες για να ξέρουμε πόσο μπορεί ο καθένας ποδοσφαιριστής να αποδώσει. Παρακολουθήσατε καθόλου την ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα? Είδατε κάποια παιχνίδια? Στο φετινό, ναι, το είδαμε, αλλά δεν έχει καμία σχέση η ομάδα αυτή που θα παρουσιάσουμε φέτος με την ομάδα που ήταν πέρσι. Από την περσινή ομάδα έχουν παραμείνει 3-4 παίχτες. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, επανδρώνεται η ομάδα με καινούργιους παίχτες. Άρα, ποιοι είναι αυτοί οι 4 παίχτες που έχουν παραμείνει από την περσινό, να πούμε, ρόστερ? Υπάρχουν 4 παίχτες. Είναι ο Στεφανής, ο αρχηγός. Ναι, ο Στεφανής, είναι ο Θεοδωρίδης, ο Γιώργος, είναι ο Παλάσιος, είναι ο Πράνταλος, είναι ο Κοντός. Είναι 4-5 παιδιά τα οποία έχουν παραμείνει. Και οι υπόλοιποι είναι καινούργια παιδιά που θα έρθουν να βοηθήσουν την ομάδα για να, στο δύσκολο αυτό έργο, έτσι, και δρόμο που έχει η ομάδα, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις στόχους. Άρα ουσιαστικά η προοδευτική θα είναι μια νέα... Είναι μια καινούργια ομάδα. Καινούργια ομάδα, καινούργιο προπονητή, καινούργιο πρόεδρο, καινούργιο γενικό αρχηγό, και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Το team, οι συνεργάτες του Δημήτρη Αρναούτη. Οι συνεργάτες του Δημήτρη Αρναούτη είναι ο κύριος Θοδωρής ο Γκάτσος και είναι και ο Γιώργος ο Καλαμάκης, προπονητής θερματοφυλάκων. Ωραία. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο Γενικός Αρχηγός της Προοδευτικής Αλέκος Νταβέλης στους φιλάθλους της Προοδευτικής? Τι να περιμένουν οι φιλάθλοι από την ομάδα στο καινούριο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής? Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα παρουσιάσουμε μία ομάδα. Πρώτα θα είναι οικογένεια, πρώτα θα είναι στο DNA της ομάδος ότι εδώ μέσα δεν υπάρχει περίπτωση να περνάει η ομάδα και να περνάει ελεύθερα. Έχει DNA η ομάδα που είναι πάρα πολύ δυνατό. Θα εμφυσίσουμε στους ποδοσφαιριστές ότι η προοδευτική είναι ομάδα για παραπάνω κατηγορίες και μία γροθιά όλοι θα είμαστε διοίκηση, ποδοσφαιριστές, τεχνικό team και φύλαθλοι, μία γροθιά για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό που δεν είναι άλλο από την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία. Τι θέλετε να πείτε στους φιλάθλους της προοδευτικής? Κάνετε ένα κάλεσμα στους φιλάθλους να είναι κοντά στην ομάδα στο καινούριο πρωτάθλημα? Εμείς, και χωρίς να κάνουμε κάλεσμα, οι φιλάθλοι μας είναι κοντά. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω στους φιλάθλους είναι στο ξεκίνημα και επιτρεπώντας τη συμμετοχή στο γήπεδο, να γεμίσουν το γήπεδο, να βοηθήσουν και να δώσουν την όθηση στους ποδοσφαιριστές να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά που έχουμε προγραμματίσει. Κύριε Νταβέλη, τι σημαίνει προοδευτική για εσάς? Προοδευτική είναι ιδέα, προοδευτική είναι μέσα στην καρδιά μου, είναι αγάπη μου και είναι στόχοι και όνειρα που κάποια στιγμή θέλω στη διάρκεια της ζωής να τη δω την προοδευτική να είναι αλφαδινική κατηγορία. Η Δημοτική Αρχή είναι δίπλα στην ομάδα? Πιστεύω ότι με την αλλαγή και τη σιγουριά που άλλαξε το Προεδρείο και ανέλαβε ο κ. Αραβατινός, πιστεύω ότι και ο ένας δήμαρχος και ο άλλος δήμαρχος και της Νίκαιας και του Κορδαλού θα βοηθήσουν την ομάδα σε αυτά τα πράγματα για να μπορέσουμε πράγματα τα οποία στο παρελθόν δεν γίνονταν να γίνουν τώρα. Θα θέλατε να ευχαριστήσετε κάποιους ανθρώπους που στηρίζουν την ομάδα? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και σε συνεργασία με τον πρόεδρο στηρίζουν την ομάδα. Οι δύο δήμαρχοι βοηθάνε και υπάρχουν και εξοδικητικοί παράγοντες οι οποίοι θα βοηθήσουν και βοηθάνε για να μπορέσουν να υλοποιηθούν κάποια πράγματα που χρειάζεται η ομάδα. Ωραία. Το δικό σας μήνυμα, το μήνυμα του Αλέκου Νταβέλη, μάλλον και η ευχή του Αλέκου Νταβέλη εν ώψη της καινούργιας σεζόν? Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι στους φιλάθλους πρώτα απ' όλα να είναι κοντά στην ομάδα, να βοηθάνε την ομάδα με τον τρόπο που ξέρουν όλα αυτά τα χρόνια και παράλληλα
η δημοτική αρχή και του Κορδαλού και της Νίκαιας θα πρέπει να είναι πιο κοντά στην ομάδα και να μην την έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού, θα πω, όπως κάνανε τα προηγούμενα χρόνια. Μήπως θέλετε να κάνετε και ένα κάλεσμα και στους βετεράνους ποδοσφαιριστές, στους παλέμαχους ποδοσφαιριστές? Οι βετεράνοι της προοδευτικής, γιατί ανήκω στους βετεράνους της προοδευτικής. Γι' αυτό το ανέφερα. Και είμαι ταμεία στην ομάδα. Είναι διαχρονικά, είναι δίπλα στην ομάδα και θα είναι δίπλα στην ομάδα σε ό,τι τη ζητηθεί. Να μου αναφέρετε έτσι και το Δέλτα Σίγμα, ποιος είναι ο πρόεδρος? Πρόεδρος των βετεράνων είναι ο Κώστας Βαβιάδης. Γραμματέας είναι ο Τζαβάρας ο Τάσος. Είναι ο Τζακαβέλης ο Σωτήρης, ο Ιωαννίδης ο Βασίλης, ο Τζαμαλής ο Αντώνης. Έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο πάρα πολύ καλό και τρέχουμε και κάνουμε, πασχίζουμε και κάνουμε αγώνες για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για τα παιδιά με μεσογειακή αναιμία, με καρκίνο, και όποτε μας ζητηθεί, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα βοηθήσουμε την πρώτη ομάδα. Ωραία. Κλείνοντας, για να μην ανησυχούν οι φιλάθλοι της προοδευτικής, η προοδευτική θα είναι έτοιμη στην έναρξη του πρωταθλήματος με στόχο να διεκδικήσει την άνοδο και ισχυρή, έτσι? Με... Η προοδευτική χτίζεται, ξαναγεννιέται. Και ο στόχος της προοδευτικής είναι για να μπορέσει να είναι πανέτοιμη στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου και να μπορέσει να υλοποιήσει το στόχο της, που δεν είναι άλλο, το ξαναλέω, συνεργασία, διοίκηση, τεχνικό team, ποδοσφαιριστές και φύλαθλοι, όλοι μαζί, μια γροθιά, μια οικογένεια, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Ωραία. Θα θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Νταβέλη? Όχι, δεν έχω άλλο. Πιστεύω ότι εξαντλήσαμε όλα, τα καλύψαμε όλα. Να ευχηθούμε αρχικά υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά το πρωτάθλημα. Έτσι. Και να επιτευχθεί και ο στόχος της ομάδας. Ναι, αυτό είναι το κυριότερο. Να μπορέσει το πρωτάθλημα να ξεκινήσει, να τελειώσει και στο τέλος να είμαστε εμείς που θα πανηγυρίσουμε την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.